Θέλετε να μάθετε ποιες είναι 5 παγίδες που μπορούν σταδιακά να σας οδηγήσουν σε μια δυστυχισμένη καθημερινότητα? Δείτε το βίντεο μέχρι τέλος και θα σας τους αποκαλύψω. Γεια σε όλους. Είμαι ο Θεμιστοκλής, Life Coach, σύμβουλος ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης, και βλέπετε την εκπομπή «Ζώντας με νόημα» για μια ζωή γεμάτη νόημα και φως. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είτε για έναν κάτοικο της περιφέρειας, είτε για έναν κάτοικο της πόλης, μπορεί εύκολα να μας παρασύρει σε μια σκοτεινή καθημερινότητα χωρίς απολαύσεις. Η απόλαυση, σύμφωνα με την Αριστοτέλη ή στα αρχαία ελληνικά ηδονία, είναι βασικό συστατικό της ευτυχίας και της ευδαιμονίας. Δείτε λοιπόν 5 τρόπους που θα σας κάνουν να πάρετε πίσω τα ημεία της ζωής σας και θα σας βοηθήσουν να βγείτε σιγά σιγά από δυσάρεστες καταστάσεις. Πρώτον, σταματήστε να ασχολείστε όλη την ημέρα με το διαδίκτυο και το κινητό σας. Ο εγκέφαλος, λαμβάνοντας καθημερινά τόσες πολλές πληροφορίες και τόσες πολλές εικόνες από υλικά αγαθά τα οποία βρίσκονται σε αυθονία γύρω μας, συνηθίζει και έτσι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μέσω απλών απολαύσεων όπως ένα καλό φαγητό ή ένας περίπατος. Δεύτερον, σταματήστε να συγκρίνεστε. Δεν υπάρχει πιο εξασφαλισμένος τρόπος να δυστυχείτε από τη σύγκριση με το τι κάνει ο ένας και το τι κάνει ο άλλος. Θυμηθείτε ότι ο καθένας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος και έχει ξεκινήσει από διαφορετική αφετηρία στη ζωή. Δείτε τη σύγκριση σαν κλέφτη και σταματήστε τον κάθε φορά που τον πιάνετε υπ' αυτοφόρο. Τρίτον, σταματήστε την υπερανάλυση. Ο δεύτερος μεγαλύτερός μας εχθρός είναι η τέχνη της υπερανάλυσης. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Γιατί η ζωή μου στο παρελθόν δεν πήγε όπως έπρεπε, γιατί στο παρόν ζω τόσο δύσκολα και άλλες σκέψεις οι οποίες συμπεριέχουν μέσα την υπερανάλυση. Αφήστε το μυαλό σας να ξεκουράζεται χωρίς σκέψεις. Αν δεν μπορείτε, εξασκηθείτε στην τέχνη του διαλογισμού, αφαιθείτε στους ήχους των κυμάτων της θάλασσας και σταματήστε τις επίμονες σκέψεις. Τέταρτον, μην απομονώνεστε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανατροφοδοτείται μέσα από την αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Καλλιεργήστε τις σχέσεις σας με φίλους, γονείς, συγγενείς, συντρόφους, γείτονες. Μιλήστε και εκφράστε τα συναισθήματά σας. Ακόμη και μια απλή καλημέρα μπορεί να φανεί πολύ βοηθητική σε μια δύσκολη σας μέρα. Πέμπτον, σταματήστε να είστε το θύμα. Δεν υπάρχουν θύματα. Όλοι ξεκινήσαμε από μια αφετηρία και εμείς είμαστε που χαράσουμε το δρόμο της δημιουργικότητάς μας. Είναι εύκολο να μεταθέτουμε ότι οι άλλοι έχουν την ευθύνη. Κάντε σήμερα μια νέα αρχή, καλλιεργώντας τη μέγιστη αρετή της υπομονής. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, θα δείτε τη ζωή σας να μεταμορφώνεται, παίρνοντας εσείς τη ζωή στα χέρια σας. Είμαι ο Θεμιστοκλής και θυμηθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε μια ζωή γεμάτη νόημα, αρκεί εσείς να το επιλέξετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο στρόγγυλο κουμπί και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάνετε καμιά από τις εβδομαδιαίες εκπομπές.